Θα ήθελες να ήσουν, ας πούμε, ποδοσφαιριστής ή τραγουδιστής? Γιατί ξέρω ότι σου άρεσε και το ποδόσφαιρο τρελά. Τραγουδιστής, διότι είναι γενετήσιο αυτό. Mm. Το έχω πάρει δηλαδή από τους προγόνους μου. Επίσης, το τραγούδι στη ζωή μου έχει μπει πολύ πιο σύντομα από ότι μπήκε το ποδόσφαιρο. Το τραγούδι ξεκίνησε από τότε που γεννήθηκα. Δηλαδή, το κλάμα ήταν τραγουδιστό, για παράδειγμα. Στα τρία μου πρωτοτραγούδισα στην αυλή του σπιτιού μας δίπλα στην κυρία Ριρίκα, στο σπίτι της, που μαζευόντουσαν εκεί το βράδυ και ποσπερίζανε, κάνανε βενγκέρα. Εγώ πρωτοτραγούδισα στα τρία μου και υπάρχει και σημείωμα πίσω από μια φωτογραφία που έγραψε ο παππούς μου. Το ποδόσφαιρο μπήκε στη ζωή μου αρκετά χρόνια μετά. Ταξιδέψε με σε ένα ταξίδι χωρίς πισίδα για οπουδήποτε. Εγώ ποτέ δεν ήθελα να βγω μπροστά στον κόσμο να τραγουδήσω. Μέχρι τη, να σου πω, μέχρι τη στιγμή που αισθάνθηκα, ναι, ότι αυτό που θα κάνω, ναι, θα το κάνω πραγματικά καλά. Έρχεσαι εδώ, κάνεις τις βόλτες έτσι, γυρνάς τα παιδικά σου χρόνια. Δεν έχω φύγει ποτέ από τα παιδικά μου χρόνια. Δεν έχεις φύγει, πεδίο Νότης, και μέσα του και... Γενικά. Και γενικά, ναι, κατάλαβα. Έτσι όμως ήμουνα και παιδί που ήμουνα. Μην νομίζεις δηλαδή ότι το παιδί ήταν μέσα στο χαχαχουχακά. Ναι. Ένα παιδί χαμένο μέσα στην τρέλα, ας πούμε, και στη κουτουρέζικο. Έτσι ήταν αυτό που βλέπεις. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Τώρα είναι πιο κατασταλαγμένη η σκέψη μου, ας πούμε, και αυτά που θεωρώ ότι είναι σωστά και δίκαια, ας πούμε, και τα εκφράζω με τον τρόπο που τα εκφράζω. Ενδεχομένως παλαιότερα να εκφραζόμουν με λίγο έτσι διαφορετικό τρόπο, αλλά ήταν παρόμοια και η συμπεριφορά και η σκέψη. Το παιδί όμως διατηρείται μέσα μου, γιατί ποτέ δεν είχα τη διάθεση να ξεχάσω τις στιγμές μου. Να. Ένα τραγούδι έτσι δικό σου. Που εμένα μου αρέσουν όλα τα τραγούδια, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανένα. Θα ήθελα εγώ το αγαπημένο σου να ακούω. Τα κλεμμένα. Είσαι ένας τραγουδιστής που δεν μπορώ να σε κατατάξω να πω, ξέρεις, αυτός είναι ερωτικός τραγουδιστής, ας πούμε. Λες, ο Πλούταρχος είναι ερωτικός τραγουδιστής. Ο Νότης τι είναι τελικά? Τραγουδιστής. Ναι, αλλά. Που θέλει να γίνει καλλιτέχνης. Ποια η διαφορά τραγουδιστή με καλλιτέχνη? Τεράστια. Για πες μου. Ο τραγουδιστής απλά έχει άλλη φωνή. Ναι. Ο καλλιτέχνης είναι πολλά πράγματα. Και πάνω απ' όλα είναι ο ιδιαίτερος, είναι ο ξεχωριστός, είναι ο διαφορετικός. Είναι αυτός ο οποίος με τον τρόπο του, με τη συμπεριφορά του, τέλος πάντων γίνεται πρώτη. Ένα γράμμα να μου στείλεις, να μου πεις πως νοιάζεσαι. Ήμασταν πολύ δεμένα αδέλφια, έτσι μας είχαν μάθει οι γονείς και ο παππούς και η γιαγιά που μας μεγάλωσαν. Όταν έφυγε από εδώ, από την κόνο της, να ανέβει στην Αθήνα για να ψάξει την τύχη του στο τραγούδι, εγώ για ένα μήνα ήμουν άρρωστη. Γιατί ο Γιώργος ήδη ήταν στην Κρήτη με τον πατέρα μου, ήταν χωρισμένοι οι γονείς μας. Και ήμασταν οι δύο εδώ. Ήταν μικρότερός μου, τον ντάντευα από μικρό, σαν πιο μεγάλη. Και μου έλειψε πάρα πολύ, δηλαδή ήταν πολύ άσχημη περίοδος για μένα. Μοιραζόμασταν μυστικά, αν και πολύ μικρότερος από μένα. Θυμάμαι ότι όταν είχα σχέση με τον σύζυγό μου, εγώ 16, εκείνος 5 χρόνια μικρότερος, τον τραβούσα στα πρώτα ραντεβού έτσι τα, ξέρεις, φλερτ, όχι αγνά πράγματα τότε αυτό. Τον τραβούσα μαζί μου και βρίσκαμε τον Αλέξη, τον άντρα μου. Θέλω να μιλήσουμε λίγο και για τον αδερφό σας, τον Γιώργο, που δεν υπάρχει πια. Ο Γιώργος μου έφυγε από την επάρκεια ασθένεια, ήταν το 1/3 από εμάς. Ήταν κομμάτι του εαυτού μας. Και αυτό ήταν πολύ οδυνηρό για μας. Ήταν μια εμπειρία άσχημη. Μας τύχησε πάρα πολύ και πιστεύω ότι και περισσότερο στον Νότι, στον οποίο ήταν πιο πολύ κοντά. Γιατί δούλευε μαζί, ήταν η συνήθεια η καθημερινή. Εγώ ήμουν μακριά εδώ. Εκείνοι ήταν οι δυο τους στην Αθήνα και πιστεύω ότι αυτή η συνήθεια του να δουλεύουν μαζί στο κέντρο, ανά πάσα στιγμή ότι ήθελε, φώναζε Γιώργο. Και πιστεύω ότι και ακόμα τώρα κάπου θα το ξεφεύγει. Παρόλο που έχουν περάσει 3,5 χρόνια, να πει Γιώργο. Γιατί ήταν δίπλα του πάντα και ότι ήθελε στο Γιώργο απευθυνόταν. Κατά καιρούς βγαίνουν πολλοί και λένε διάφορα. Και
εκνευρίζομαι διότι είναι αναλήθειες και είναι και από ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον Νότι. Και αυτό είναι που με εκνευρίζει αφάνταστα. Δηλαδή ότι ο Νότι στο κέντρο δεν αφήνει άνθρωπο να χορέψει, πράγμα που δεν ευσταθεί. Λένε πολλά, λένε ότι δεν έχει καλές σχέσεις με τους δικούς του, που αυτό δεν στέκεται με τίποτα. Εκείνος, πατέρας μου αρρώστησε, όλα εκείνος. Με καρκίνο πέθανε και ο πατέρας μου. Στον αδελφό μου, εκείνος. Στη μάνα μου, το έκανε εγχείρηση ανέβρισμα, εκείνος. Δηλαδή, αν δεν ήταν εκείνος, δεν θα υπήρχε κανένας. Όλους εκείνους μας στηρίζει. Τα παιδιά του αδελφού μου που πέθανε, τη μητέρα μου, εκείνος η συντηρή. Είναι το μικρό μας, το αγαπημένο μας. Και όταν ακούω έτσι διάφορα τέτοια που λένε, εκνευρίζομαι πάρα μα πάρα πολύ. Εύχομαι σε όλους να έχουν ένα τέτοιο γιο, ένα τέτοιο αδελφό. Να σου πω, Νότι μου, μερικές φορές είσαι πολύ αυστηρός στην πίστα και με τον κόσμο. Ξέρεις, το έχεις δει αυτό και το λες. Το έχω ακούσει, δεν το έχω δει, όχι, δεν λέω ψέματα. Εγώ όσες φορές έχω έρθει, είσαι. Μην πεις λοιπόν αυτό. Λένε ότι είσαι πολύ αυστηρό. Μην πεις αυτό που νομίζει η συνυφάδα σου. Εγώ δεν το έχω δει, σου μιλάω ευθέως. Πάμε λοιπόν να πούμε αυτά που σου είπαν, που και εκείνοι από κάποιον άλλον άκουσαν. Ωραία. Να το σχολιάσουμε, δεν βάριες. Να το σχολιάσουμε. Δεν βάριες. Ας το πάρει. Λένε, ας πούμε, ότι μερικές φορές όταν κάποιος από κάτω δεν παρακολουθεί, λένε, δεν ξέρω τι. Κάνει θόρυβο. Έχουν φτάσει και σε τέτοια επίπεδα. Έτσι λένε οι φήμες, τώρα τι να σου πω. Εγώ δεν το έχω δει, αλήθεια στο λέω. Δεν το έχεις δει γιατί δεν υπάρχει γι' αυτό, είναι τόσο απλό. Είδες, πολλές φορές μπορεί να κυκλοφορούν πράγματα για καλλιτέχνες ή να διοχετεύονται δεν ξέρω τι, για να τσαλακώσουν λίγο την εικόνα κάποιου. Κάτι τέτοιο μάλλον συμβαίνει. Εγώ έχω αφήσει καταγεγραμμένο το 1999 για παράδειγμα, που έκανα τον ζωντανό δίσκο των Ενθύμιων, είναι μέσα καταγεγραμμένο αυτό που λέω από τότε που ξεκίνησα. Και ξεκινάω καλησπερίζοντας τον κόσμο, μετά από μερικά τραγούδια τέλος πάντων, λέγοντας ότι τρία πράγματα θέλω να κάνετε και τα τρία πολύ σημαντικά. Κατά πρώτον, ανά πάσα στιγμή που θα το νιώσετε, εκτός από τα σημεία που χορεύει τον παλέτο μας, ελάτε κοντά μας να χορέψετε, γιατί μας αρέσει να σας μυρίζουμε. Δεύτερον, τραγουδάτε μαζί μας, μας βοηθάτε, κάνετε καλό και στις φωνητικές σας χορδές. Και τρίτον, σημαντικότερο απ' όλα, είναι η αμοιβή του καλλιτέχνη. Και αρχίζει ο κόσμος και χειροκροτάνε. Τώρα έχω συμπληρώσει ένα τέταρτο. Παράκληση. Μην μας βγάζετε με τα κινητά σας. Να σου πω, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι λίγο αυστηρό για κάποιον που είναι φαν δικό σου, ναι, και σε γουστάρει. Και τι θέλει να... Πολλοί το κάνουν, ξέρεις, παίρνουν τα κινητά και τραβάνε. Να το σταματήσουμε. Βίντεο. Καλά είναι να ξεκινήσουμε να το σταματάμε κιόλας. Τώρα θα μπούμε σε ένα χώρο που τραγούδησες για πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Εδώ που το τραγούδισα ελληνικά μπροστά στον κόσμο. Ναι, ναι. Και θυμάμαι λοιπόν που με έχει πει ο Κώστας ο Μελιανός να έρθω να τραγουδήσω. Ναι. Και αποφάσισα να το κάνω. Ναι. Και για να πάρω το βάπτισμα του πυρός, έτσι λίγο να σπάσει ο πάγος. Ναι. Θυμάμαι ότι ήρθα εδώ, καθόμασταν εδώ σε ένα τραπέζι. Ναι. Τραγουδάει ο ξάδελφός μου Τάκης ο Γιαννάκης. Αυτή ήταν η πίστα, ας πούμε. Τραγουδάει, ναι, ο Τάκης ο Γιαννάκης επάνω. Ναι. Και με καλεί να τραγουδήσω. Και ήταν σε ένα σκαμπό. Ναι. Ανεβαίνω λοιπόν εγώ επάνω. Ναι. Τρέμω μέχρι να ανέβω επάνω. Σαν την καλαμιά στον κάμπο να πούμε. Ναι. Τρέμει το φιλοκάρδι μου. Ναι. Κάθομαι εδώ στο σκαμπό. Έτσι ακριβώς. Ήταν ο Τάκης δεξιά μου. Oh. Θυμάμαι να τραγουδάω και να τρέμω ολόκληρος. Παναγία μου. Σύγκορμος. Από την ταραχή. Από την ταραχή, ναι. Ναι. Και. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πολύ θετική. Χειροκρότημα κανονικά, αυτό. Δεν είχαν ξανακούσει ποτέ να τραγουδάω και εξεπλάγησαν όλοι, γιατί δεν περίμεναν ότι θα είναι καλό το αποτέλεσμα.